Γεωργιάδη, συγγνώμη, ξεκινήστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, καλημέρα σας. Ακριβώς 1,5 χρόνο πριν άρχισε δυστυχώς για την πατρίδα μας μια απίθανη περιπέτεια, μια καταστροφική πορεία, μια σύγχρονη οδύσσια περιπλάνηση στο άγνωστο, δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Και αν στο μεγαλειώδες έπος του Ομήρου κυβερνήτης ήταν ικανός και πολυμήχανος βασιλιάς ο Οδυσσέας, που συνέλαβε βέβαια στα μέγιστα της κατάληψης της Τρίας και έφερε σε 10 χρόνια να επιστρέψει και στα νερά της Ιθάκης, στην εποχή μας έχουμε μείνει παρατημένοι στο έλεος του Θεού, των ανέμων και των δανειστών, χωρίς σοβαρή ηγεσία, κακά τα ψέματα, που να εμπνέει και να δίνει ελπίδα στο λαό ότι η σωτηρία βρίσκεται κοντά, έστω και στην επόμενη δεκαετία. Σε αυτόν τον 1,5 χρόνο τα είδαμε όλα από την πρώτη φορά αριστερά. Αυτοί που έσχιζαν τα μνημόνια πρόλαβαν και ψήφισαν το τρίτο, που είναι ίσως το χειρότερο απ' όλα. Και έρχεται σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση να φέρει πρόταση εξεταστικής για τα καμώματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ σχετικά με τα όσα έγιναν πέρσι τέτοια εποχή. Capital controls, αρνητικό κλίμα, νέο μνημόνιο. Γιατί όμως, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, να διερευνήσουμε μόνο το πώς φτάσαμε στο τρίτο μνημόνιο? Δεν προηγήθηκαν το πρώτο του ΠΑΣΟΚ, του Γεωργίου Παπανδρέου, και το δεύτερο Σαμαρά Βενιζέλου? Αυτά ήταν τα καλά μνημόνια, τα έξυπνα, τα παραγωγικά, και τώρα έχουμε έρθει στα κακά μνημόνια? Όντως, το σχήμα ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ έδειξε τραγική ανευθυνότητα και επέτεινε το δυσμενές οικονομικό και κοινωνικό κλίμα της χώρας μας. Σε αυτό οφείλουμε να συμφωνήσουμε μαζί σας. Εσείς όμως τώρα, κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εισάγετε ένα νέο είδος λαϊκισμού και δημαγωγικής τάσης. Η πρόταση εξεταστικής επιτροπής θα επιδιώξει απόδοση ευθυνών σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Μα δεν είναι γνωστές αυτές οι ευθύνες? Γνωρίζουμε και ποιοι ήταν υπεύθυνοι στο οικονομικό επιτελείο και ποιοι ήταν στην ηγεσία του κυβερνητικού σχήματος. Εσείς τι θέλετε τώρα να ψάξετε? Για κάποιον ειδικό σύμβουλο ή γραμματέα που έκανε κάποιο συγκεκριμένο σφάλμα και πήγε στραβά η διαπραγμάτευση? Για να τα λέμε όλα, για ποια διαπραγμάτευση μιλάμε? Ταξίδια αναψυχής κάνανε. Κατά δεύτερον, μιλάμε για πολιτική ευθύνη. Αυτό είναι το βασικότερο. Ολόκληρη η στρατηγική ήταν λάθος εξ αρχής. Και τι δεν ακούσαμε? Ακούσαμε για υποκλοπές στο Eurogroup. Ακούσαμε για ντου στο νομισματοκοπείο. Ακούσαμε για εκτύπωση και διανομή υποσχετικών αντί χρημάτων για μισθούς και συντάξεις. Και μέσα σε ένα σταθερό και προστατευμένο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, καταφέραμε να οδηγήσουμε τις τράπεζες στο προσωρινό κλείσιμο, στην επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών. Φτάσαμε μάλιστα το καλοκαίρι να κάνει διάγγελμα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών πριν τον Πρωθυπουργό και να μας λέει για καλιφορνέζικες υποσχετικές, τα λεγόμενα IOs, για αποθέματα σε καύσιμα και φάρμακα για ορισμένο χρονικό διάστημα και ούτω καθεξής. Ο κόσμος παρακολουθούσε μουδιασμένος και άναυδος όλες αυτές τις εγκληματικές εξελίξεις. Στα φανερά βέβαια μιλούσαν για δίθεν διαπραγμάτευση, για δίθεν κόκκινες γραμμές, για δίθεν 17 ώρες συσκέψεις προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την πραγματικά τραγική απώλεια των 6 πολύτιμων και ευνοϊκών μηνών. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να διαφημίζουν το δικό τους μνημόνιο σαν να είναι ο μοναδικός οδηγός επιβίωσης που οδηγεί στην ανάπτυξη, και να δυσφημούν τα υπόλοιπα σαν χάρτες που οδηγούν στην καταστροφή. Τι να πρωτοποιεί κανείς για τον απάνθρωπο χαρακτήρα και των τριών μνημονίων? Εργασιακές σχέσεις ανατράπηκαν, χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς δουλειά, οικογένειες καταστράφηκαν, οι φόροι πολλαπλασιάστηκαν και οι μισθοί μειώθηκαν στο μισό. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας υποφέρουν ή είναι σε απόγνωση γιατί κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Όταν λοιπόν έχεις σαν κόμμα και σαν κυβέρνηση υπογράψει μνημόνιο σε βάρος του λαού, όταν έχεις πετσοκόψει συντάξεις από φτωχούς ανθρώπους, όταν έχεις βάλει λουκέτο σε χιλιάδες επιχειρήσεις, όταν με μία υπογραφή απολύεις υπαλλήλους, πόσο θράσος διαθέτεις
για να ζητήσει να διερευνηθούν τα αίτια του μνημονίου του αντιπάλου σου. Τελικά όμως φαίνεται ότι στη χώρα αυτή μόνο το πολύ θράσος περισσεύει. Δεν υπάρχουν φιλολαϊκά και τα αντιλαϊκά μνημόνια, αγαπητοί συνάδελφοι. Και τα τρία μέχρι σήμερα στόχευαν κυριολεκτικά κατά μέτωπο τα χαμηλά οικονομικά στρώματα, τους μικροεπαγγελματίες, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Μην πάλι επαναλαμβάνετε λοιπόν συνεχώς ότι το περίφημο email Χαρδούβελη περιελάμβανε δίθεν ήπια μέτρα, χάδια όπως τα αποκαλείτε, και ότι οι δανειστές τα είχαν αποδεχτεί πλήρως, γιατί αν το επιθυμούσατε, υπήρχε άνεση χρόνου να υπογράψετε το δικό σας μνημόνιο πριν το τέλος του 2014. Ό,τι φταίει το δικό σας μνημόνιο, φταίνε και για τα μνημόνια και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεκαετίες αλόγιστων δαπανών, διορισμών, ρουσφετιών, υπερδανισμού και φορολαπαλλαγών στους έχοντες είναι οι κύριοι λόγοι για όλα τα μνημόνια. Μπορεί βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει κυβερνήσει για δεκαετίες, αλλά κοινή εκτίμηση είναι ότι αρκούν και λίγοι μήνες για να σας μοιάσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρσι η χώρα μας κινδύνευσε όσο ποτέ άλλοτε, για να πάμε και να πούμε και του στραβού το δίκιο, και συνέβησαν απίθανα πράγματα στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Παρατρεχάμενοι Κινέζοι σύμβουλοι, άλλοι γνωστοί και άλλοι άγνωστοι παγκοσμίως, εκτός του συστήματος της επίσημης κυβέρνησης, εισηγούνταν δήθεν σχέδια σωτηρίας για τη χώρα τους, για τη χώρα μας. Και ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό τους? Ήταν μέλη της μυστικής ομάδας εργασίας που σύστησε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών κ. Βαρουφάκης, κατόπιν πάντα εντολή του Πρωθυπουργού, με έργο τη σχεδίαση και οργάνωση σειράς εξωθεσμικών ενεργειών, με τελικό σκοπό την έξοδο της χώρας από το ευρώ, αλλά και την ευρωζώνη. Γιατί δεν ακούσαμε για το πλάνο B, πλάν X ή όπως αλλιώς θέλετε να το ονομάσετε. Κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εκτύπωση υποσχετικών για πληρωμή μισθών. Χορήγηση κουπονιών για βασικά είδη ανάγκης. Κρατικοποίηση των τραπεζών. Ακόμα και χρήση ιντερνετικού χρήματος, των bitcoins ακούσαμε. Αιώνια επιστράτευση των δημοσίων υπαλλήλων και άλλα πολλά παλαβά. Υπολογισμοί κάνουν για λόγω απώλειας από τη λεγόμενη διαπραγμάτευση Βαρουφάκη ύψους 86 δις ευρώ, που οφείλεται στη διαρροή καταθέσεων, στην ανακεφαλαιοποίηση και το ξεπούλημα των τραπεζών και στη γενικότερη περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, χωρίς να λάβουμε υπόψη τις χιλιάδες απολύσεις από τα δεκάδες κανόνια μεγάλων γνωστών εταιριών, οι οποίες δεν άντηξαν στις κρατικές πιέσεις. Ποιος θα αποζημιώσει τους Έλληνες για τις περικοπές και τους μισθούς τους? Για τη σφαγή στις συντάξεις και την υποβάθμιση για άλλη μια φορά του επίπεδου ζωής τους? Περίτρανη δε απόδειξη για αυτά τα αστρονομικά ποσά φορτώθηκαν στις πλάτες χαμηλότερης οικονομικής τάξης, των λεγόμενων φτωχών στρωμάτων. Αποτελεί το τρίτο μνημόνιο που υπογράψατε και το υπογράψατε όλοι. Μια πραγματική ταφόπλακα για κάθε πλούσιο Έλληνα σε εισαγωγικά, που τυχάνει να λαμβάνει μισθό ή σύνταξη πάνω από 600 ευρώ. Εκπλήρωσε έτσι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ την υπόσχεσή της, ότι δηλαδή τα μέτρα στοχεύουν στους πλούσιους Έλληνες. Τα 600 ευρώ δηλαδή το μήνα θα είναι στο εξής το όριο όχι φτώχειας, όπως μας υπόσχονταν μέχρι τώρα, αλλά πλούτου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το περσινό κακό που πάθαμε ως χώρα για την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ με την άτσαλη διαπραγμάτευση με την Ευρώπη που οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο, ίσως περάσουν και πάνω από 10 χρόνια για να το ξεπεράσουμε και σίγουρα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, η πρότασή σας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής δεν είναι ολοκληρωμένη. Πρώτον, γιατί όλοι ξέρουμε ποιοι φταίνε για την κατάντια της Ελλάδος μας και αυτοί δεν είναι άλλοι από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων 40 ετών. Και δεύτερον, και εσείς και το ΠΑΣΟΚ έχετε τεράστιες ευθύνες για όλα τα μνημόνια. Θεωρούμε απαράδεκτο και υποκριτικό να περιοριστεί η πρότασή σας για επιτροπή μόνο στη διερεύνηση αιτιών που οδήγησαν στο τρίτο μνημόνιο, αλλά και οξύμορο, αφού το έχετε ψηφίσει και εσείς το προηγούμενο καλοκαίρι. Η δική μας πρόταση είναι να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τα συνολικά αίτια της κρίσης, τουλάχιστον από το 2004 και ύστερα. Αυτοί εισηγούμαστε, αυτοί θέλουμε. Εμείς στην Ένωση Κεντρών δεν κάνουμε εκτόσεις.
Και έτσι εκ των πραγμάτων αυτή σας τη μεμονωμένη και δαχτυλοδεικτούμενη πρόταση δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ για τη συντομία του χρόνου. Λοιπόν, πριν πάμε στο δεύτερο κύκλο μιλητών, ο κύριος Λοβέρ.